Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά, κυρία Κανέλη. Είχαμε λοιπόν την επίσκεψη της κυρίας Μπέρμποκ που ήταν διπλή. Πήγαμε Αθήνα, πήγε μάλλον και Άγκυρα. Είχαμε εδώ πέρα τη δική της στήριξη, η οποία ήταν σαφής, στέκεται στο πλευρό μας, είπε, και ότι είναι αλληλέγγυα προς εμάς. Και είδαμε. Όχι στην... ακριβώς. Πώς το μεταφράζετε? Όχι ακριβώς, όχι ακριβώς. Δεν είπε ότι αναγνωρίζει την ελληνική κυριαρχία στα νησιά ακούσαμε. Και ότι στέκεται αλληλέγγυα στο πλευρό της Ελλάδας. Εγώ λέω στο κομμάτι αυτό. Στην Τουρκία. Αναφέρομαι στο κομμάτι της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά. Ξαφνικά μιλάει για σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άμα μιλάει κάποιος για τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να έχει στο νου του και το κείμενο της Κωνσταντινούπολης. Είδαμε όμως. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Και δεν σταμάτησε, δεν είπε κουβέντα για τα υποβρύχια και εξακολουθεί να κλείνει η Γερμανία θηριώδεις συμφωνίες στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Τουρκία. Δεν είπε κουβέντα για τα υποβρύχια, αλλά είπε ο κύριος Ζένδιας. Αυτές τις μέρες μπορεί να είναι και λίγο καλό, αλλά είναι παρηγοριά στον άλλο που να βγει η ψυχή του. Διότι είναι προφανές ότι η πρόταση, η ενατοϊκή, η αμερικάνικη, η γερμανική και η άλλη, είναι βρύτετα. Και το βρύτετα σημαίνει επώδυνο συμβιβασμό, απλά πράγματα. Ναι, όμως το έχουμε ξανακούσει από τη Γερμανία. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, κυρία Κανέλη. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι δεν το έχουμε ξαναδεί. Να λέω ότι είμαστε αλληλέγγυοι προς την Ελλάδα και ότι αναγνωρίζουμε την ελληνική κυριαρχία στα νησιά και δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης. Αυτό ήθελα να συζητήσουμε. Μα τώρα στα αλήθεια, είναι δυνατόν κάποιος να χαίρεται επειδή το αναγνωρίζει την κυριαρχία του? Όχι, να το σχολιάσουμε θέλω. Γιατί αν αυτό ίσχυε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήθελα να ξέρω τι σόι κυριαρχία έχει αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κύπρο. Ναι. Που τη θεωρεί ενιαία. Σε ευρωπαϊκό έδαφος έχουν γίνει όλες οι άθλιες μία πίσω την άλλη συνομιλίες με παρεμβάσεις και με εγκύτριες δυνάμεις και διάφορα άλλα πράγματα. Και ευρωπαϊκό έδαφος είναι και οι εγκλέσκες βάσεις στην Κύπρο, για παράδειγμα. Ναι, οι οποίες προϋπήρχαν. Και αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό έδαφος. Ναι. Μιλάτε για ένα ευρωπαϊκό έδαφος το οποίο είναι υποσύνολο του λεγόμενου νατοϊκού εδάφους και της νατοϊκής επικράτειας, για την οποία και ο Biden και άπειροι αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ έχουν πει εκείνη την αθλειότητα θα υπερασπιστούμε και την τελευταία, το τελευταίο τετραγωνικό εκατοστό του νατοϊκού εδάφους και της νατοϊκής επικράτειας. Εάν αρχίσεις και παίρνεις διαστάσεις επικράτειας, τότε είμαστε μια επαρχία της νατοϊκής επικράτειας. Και τι μας αναγνωρίζουν, την ελληνική καταγωγή αυτής της επαρχίας? Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι ξέρω άλλο. Ξέρω ότι ακούγονται αυτά τα πράγματα λίγο ομά και κοινικά, αλλά ενώ ξεκινήσαμε όταν περνάγαμε έναν ήσυχο Αύγουστο και τι ωραία που θα ήταν τα πράγματα, και εγώ και πολλοί άλλοι κόσμοι είμαστε σε επιφυλακή στην Αθήνα. Είμαστε σε επιφυλακή για ποιο λόγο? Για το πλοίο, το ερευνητικό, το οποίο. Το γεωτρητικό, μάλλον να το πούμε έτσι. Ναι, αμέσως μετά την εγγύηση ήρθε αυτό. Σήμερα διαβάζω και γιατί. Πώς πρέπει να αντιδράσει, η ίδια ερώτηση θα γίνει και στον κύριο Λάμπα. Πώς πρέπει να αντιδράσει η Αθήνα, εάν αυτό βρεθεί μέσα στα κυριαρχά ελληνικά δικαιώματα, χωρικά ύδατα μάλλον ή στα κυπριακά? Ξέρετε, η Αθήνα, κύριε Υποφάντη, δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Αυτό το η Αθήνα του Βερολίνου, το καταλαβαίνω, το χρησιμοποιούμε οι δημοσιογράφοι ναι, χρόνια ναι, τώρα. Πώς πρέπει να αντιδράσει? Είναι ο λαός της. Και ο λαός της αυτή τη στιγμή είναι υπό απειλή. Και την ίδια ώρα που είναι υπό απειλή, υπογράφει θηριώδεις συμφωνίες για την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων εδώ. Κρέμεται περισσότερο δηλαδή από άλλα πράγματα. Κυρία Κανέλη, να σας κάνω μια ερώτηση. Εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση και γιατί το λέω αυτό? Γιατί βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ότι κοινοποιεί συνέχεια τα προβλήματα που έχουμε με την Τουρκία σε εταίρους, σε συμμάχους. Μιλά συνεχώς για αυτά ανοιχτά. Στο ΝΑΤΟ. Αυτό πιστεύετε ότι μας βοηθά? Ότι θα καταλάβουν οι συμμαχοί μας τις παράλογες αξιώσεις της Τουρκίας ή απλά θα μας χτυπήσουν την πλάτη και θα πούνε ωραία, τα ακούσαμε και όλα καλά? Κοιτάξτε, υπάρχουν και χαίρομαι που συμφωνούμε με τον κύριο Λάβρα ότι δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Κάθε μορφή στρατηγική διαφοροποίηση. Έτσι, ναι. Όχι, συμφωνούμε τουλάχιστον ότι δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση. Η Γερμανία πρέπει μόνο υφολογική. Υφολογική είναι σε αυτή τη φάση. Και θα με επιτρέψετε να σας πω ότι εγώ δεν θεωρώ ότι είναι αυτό με το ξέσπασμα των Τούρκων, ότι έχουν εκνευριστεί όπως γράφουμε οι Έλληνες δημοσιογράφοι. Είναι κομμάτι της τακτικής του στο bullying. Α, είναι και γυναίκα, είναι και νέα. Όλα αυτά στην Τουρκία, ξέρετε, είναι απαγορευμένα. Τι έπαιξε ρόλο, ακόμα και αυτό έπαιξε ρόλο? Βεβαιότατα. Σοβαρά. Βεβαιότατα. Τότε δεν κάνουν διπλωματία. Είναι καινούργια και πήγαν να τις πάρουν τον αέρα. Και όλα αυτά είναι στρατηγική γιατί ετοιμάζονται να κάνουν άλλα πράγματα. Με ρωτήσατε, Μαρία μου, αν αυτή τη στιγμή καλώς κάνει η Ελλάδα. Σας θυμίζω ότι το Κυπριακό είναι διεθνοποιημένο. Mm-hmm.
όσο χρονών είμαι και εσείς είστε αναγέννητοι, όσο χρονών είμαι, είναι διεθνοποιημένο το Κυπριακό. Είδατε εσείς από τη διεθνοποίηση του Κυπριακού κάποια εξέλιξη, η οποία είναι διαρκώς επιδεινούμενη? Η μοναδική περίπτωση στην οποία υπήρξε εξέλιξη στο Κυπριακό ήταν η λαϊκή παρέμβαση στην ακύρωση του σχεδίου Ανάν. Το σχέδιο Ανάν, ναι. Άρα λοιπόν, οι διεθνείς κοινές γνώμες, οι οποίες διαβάζουν στη Vogue και βλέπουν την κυρία Ζελένσκι ντυμένη με τουαλέτα ανάμεσα σε κατεστραμμένα πράγματα με φόντο στρατιώτες πάνοπλους, που έτσι και το βλέπετε αυτό στην Ελλάδα, μητού ξεμητού, θα πρέπει να είχαν σηκωθεί και πέτρες. Αλλά αυτό ήταν πολύ ωραία δημοσιοτήτηση κατάσταση. Εμείς είμαστε στην Ελλάδα και χειροκροτάγαμε τον αζωφικό ναζί. Ναι. Αυτά είναι διεθνοποιήσεις άλλης μορφής. Η Μαρία ρώτησε αν κάνουμε καλά που διεθνοποιούμε το θέμα. Να εξηγεί, να κάνει, να διάφνει, ναι. Αλλά τώρα, θέλετε να μου πείτε ότι από τη διεθνοποίηση υπήρξε απάντηση στο τουρκολιβικό μνημόνιο? Καμία. Μα απολύτως καμία. Συμφωνείτε? Οι συμφωνίες που κάνουμε με τη Σαουδική Αραβία, πλένοντας και τον Κασόγγι, ξεπλένοντας το φόνο Κασόγγι, το πιο αποτρόπαιο που έχει υπάρξει ποτέ. Δεν βρέθηκε μισός Έλληνας δημοσιογράφος να τον ρωτήσει αυτόν τον άνθρωπο τι απέγινε ο Κασόγγι και πώς απαλλάχθηκαν όλοι. Ξαφνικά έχουμε σχέσεις με όλους αυτούς οι οποίοι δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή είναι δημοκρατική η Σαουδική Αραβία, είναι πώς το λένε, τυραννική η Ρωσία, είναι δημοκράτης ο Ζελένσκι και είναι. Ελένα, από την κυβέρνηση αυτό, ότι είναι οικονομικό το όφελος, έχουμε συμφέρον να συνεργαζόμαστε. Το ΝΑΤΟ δεν είναι μοικιό, ούτε είναι φιλανθρωπική οργάνωση διατήρησης του μέλλοντος των τέκνων μας. Είναι ένα στρατιωτικονομικό λυκοφιλικό σύμπλεγμα, το οποίο πλασάρει τα συμφέροντά του. Αν το ΝΑΤΟ αύριο το πρωί θεωρήσει ότι η Τουρκία του είναι πιο χρήσιμη από την Ελλάδα, μην τον είδατε τον Παναή. Η μοναδική αντίσταση που μπορεί να βρει κάποιος είναι ο ελληνικός λαός να επιβάλλει. Και αυτό σημαίνει από τη βάση από τα κάτω. Από τη βάση από τα κάτω, αλήθεια σας το λέω. Mm-hmm. Και το εννοώ με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι άλλο πράγμα να μιλάς για ανταλλαγή σεφ με την Τουρκία στο ποιος ρίχνει καλύτερα το αλάτι. Είναι άλλο πράγμα να μιλάς για το πώς ο ελληνικός λαός και ο τούρκικος λαός, πάω στοίχημα ότι αυτή τη στιγμή, αν είχαμε σοβαρές μετρήσεις, ούτε 5% του τουρκικού λαού δεν θα ήθελε ρίξει με την Ελλάδα πόλεμο, να στείλει τα παιδιά του πεινασμένα στο στρατό και να αντιμετωπιστεί η υπόθεση με ένοπλο τρόπο. Και όμως αυτό συμβαίνει. Το ίδιο ισχύει και από την ελληνική πλευρά. Έτσι. Και ο ελληνικός λαός δεν θέλει ρίξει με την Τουρκία. Μόνο απομονωμένη να μην είναι, κύριε Υποφάντη. Ναι. Δεν βαρεθήκατε να ακούτε ότι είναι απομονωμένη η Τουρκία και είναι απομονωμένη και κάνει διεθνείς συμφωνίες για το Στάρι? Όχι, δεν το είπε κανείς αυτό. Δεν το έχει πει κανείς ότι είναι απομονωμένη. Ποιος το λέει? Ποιος το λέει ότι είναι απομονωμένη η Τουρκία? Μια χαρά η Τουρκία κάνει τη διεθνή διπλωματία. Μην με αναγκάσετε να θυμηθώ συγκεκριμένα ρεπορτάζ του τελευταίου, πολύ τελευταίου καιρού. Πόσο απομονωμένη η Τουρκία. Ναι, δεν νομίζω να είναι πολύ απομονωμένη η Τουρκία. Μια χαρά κάνει τη διπλωματία. Χάρτες έβγαλε και Μεντβέγεφ αυτές τις μέρες. Αλλά κύριε Λάρντα, εξηγήστε μου κάτι. Με όλη αυτή τη στρατιωτική επένδυση και τη μετατροπή της χώρας σε απέραντη βάση, ποιος μας εντός εισαγωγικών υπερασπίστηκε όταν έφτασε το τουρκικό ντρόουν 2,5 χιλιόμετρα από την ακτή όπου είναι και τα αμερικάνικα στρατά στην Αλεξανδρούπολη? Κοιτάξτε, το ερώτημα πάντα είναι ερώτημα εναλλακτικών. Ποιος μας υπερασπίζει από τα φορτωμένα με όπλα? Μα να σας απαντήσω. Η ερώτηση μας υπερασπίζεται? Υπάρχουν σύνορα για τον ΝΑΤΟ, μα το Χριστό δηλαδή. Ελάτε να απαντήσει. Νατοϊκές επενδύσεις είναι. Έχει σύνορα το ΝΑΤΟ? Ελάτε να απαντήσει και να κλείσουμε τη Λιάννα. Λιάννα, η ερώτηση είναι εξαιρετική. Το ερώτημα όμως το πραγματικό είναι ποιες είναι οι εναλλακτικές. Μία Ελλάδα εκτός ΝΑΤΟ θα ήταν βορρά στα σχέδια της Τουρκίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Και μία Ελλάδα εκτός συμφωνιών με τη Γαλλία, για παράδειγμα, που μας δίνει και υποστρατηγικά όπλα, τα οποία όντως είναι αποτρεπτικά, και πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, θα ήταν σε δυσχερέστερη σχέση απέναντι την Τουρκία. Και μία επισήμανση. Δεν γνωρίζω κατά πόσον το δηλητήριο του άκρατου εθνικισμού στην Τουρκία δεν έχει διεισδύσει βαθιά στην τουρκική κοινωνία. Εγώ φοβάμαι ότι έχει διεισδύσει. Μακάρι να ήταν τα πράγματα όπως τα λέτε. Εγώ σέβομαι την άποψη που λέει ότι ο τουρκικός λαός δεν θα ήθελε μια σύγκρουση. Mm-hmm. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος όμως, λόγω του ότι έχει γίνει με την προπαγάνδα. Ότι η προπαγάνδα, αυτό το δηλητήριο, το οποίο τελευταία έχει εντατικοποιηθεί, όπως ξέρετε, κυρία Κανέλη, παλιότερα τα ελληνοτουρκικά στην τουρκική πολιτική δεν ήταν τόσο σημαντικά. Σήμερα είναι πλέον. Και φοβάμαι ότι αυτό έχει διεισδύσει. Στις κοινωνίες. Όχι για τον απλό λαό, σας διαβεβαιώ. Μάλιστα. Εμείς είμαστε σε επαφή με τον τουρκικό λαό και ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
Και ξέρετε ότι έχουν έρθει εδώ όχι άνθρωποι για να κάνουν κατασκοπία, όπως σημαίνει κατά χώρον, και διαβάζετε τις μεταρρύξεις τώρα και καινούργιο ζήτημα στη Λίμνο. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Διαβάστε σήμερα για την κινητή τηλεφωνία και μια σειρά από άλλα πράγματα. Έχουμε και άλλες εμπλοκές. Λοιπόν, αλλά θα ήθελα να έχουμε μια συνέστηση ότι η ειρήνη είναι υπόθεση λαών. Όταν την αφήσεις στα χέρια φιλοδοξιών και διεθνούς κεφαλαίου, το οποίο κερδίζει τον άμπακο, γιατί αυτή τη στιγμή το στρατιωτικό σύμπλεγμα και το ενεργειακό ξεφορτώνονται πράγματα. Και δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι θα είχαμε συμφωνία με τη Γαλλία, λοιπόν, με οποιονδήποτε άλλον, αν είχε προχωρήσει η υπόθεση της Αυστραλίας και των υποβρυχίων και δεν είχαν τσαντιστεί οι Γάλλοι. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Κανέλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Δεν θα πάνε διακοπές.